Την τμηματική καταβολή του τιμήματος αγοράς των τηλεοπτικών αδειών έως και 2 έτη προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με την ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παπά, ορίζεται ότι το τίμημα για κάθε δημοπρατούμενη άδεια επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης θα καταβάλλεται σε 3 ισόπωσες δόσεις αντί εφάπαξ και έντος 15 ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή που ισχύει σήμερα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη, η δεύτερη και η τρίτη δόση καταβάλλονται εντός 12 και 24 μηνών αντίστοιχα από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. Επίσης, ορίζεται η 1η-1η του 2018 ως ημερομηνία έναρξης ισχύως της υποχρέωσης των αδειοδοτούμενων παρόχων περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι τηλεοπτικές άδειες είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους, έχει προκηρυχθεί ήδη ο διαγωνισμός και πιστεύω ότι όλα θα πάνε κατευθείαν και θα έχουμε το καλοκαίρι τις πρώτες νόημες τηλεοπτικές άδειες. Γιατί ξέρω ότι μέχρι τώρα δεν ήταν νόημες. Πρόκειται για καθεστωτικές συμπεριφορές και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία, χαρακτηρίζει τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, λέγοντας πως το ζητούμενο της κυβέρνησης είναι να επιβάλλει το καθεστώς της. Καταρχήν δεν έχω δει ακόμα αυτή την τροπολογία. Γιατί ήρθε τελευταία στιγμή όπως έχω ντόλες. Έχουμε μιλήσει για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Έχουμε πει ότι το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να ελέγξει τον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να επιβάλλει, ας πούμε, το καθεστώς της. Διότι αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να γίνονται χωρίς να παίρνει χαμπάρι ή να γίνεται αυτό όσο λιγότερο γίνεται, όσο λιγότερο είναι δυνατόν, ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, πρόκειται για καθεστωτικές συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με δημοκρατία, έχουν σχέση με έλλειμμα δημοκρατίας, αλλά φαίνεται σε αυτό οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Χαρά Κεφαλίδου, τονίζει πως δεν είναι η πρώτη τροπολογία που περνάει εκπρόθεσμα και σημειώνει πως σκοπός της κυβέρνησης είναι να κρατά σε ομοιρία ήδη όσους βρίσκονται στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο, αλλά και αυτούς που θέλουν να μπουν. Δεν είναι η μοναδική τροπολογία. Ναι. Από το βράδυ της Παρασκευής και μάλιστα με τα μεσονύκτια ξεκινάνε και έρχονται τροπολογίες. Ο πρόεδρος, ο προεδρεύων αυτή τη στιγμή στην έδρα, στην Βουλή, ο κ. Κακλαμάνης, είπε ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές άλλες τροπολογίες. Ο κ. Κατρούγκαλος υπενθύμησε ότι υπάρχει ανάγκη για ρυθμίσεις οι οποίες έρχονται την τελευταία στιγμή. Άρα μέχρι το βράδυ θα δούμε σωρία τροπολογιών, οι οποίες όλες είναι εκπρόθεσμες. Όπως γνωρίζετε. Αυτή η οποία αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιβεβαίωση της τακτικής της κυβέρνησης να κρατάει σε ομοιρία και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται ήδη με άδειες στο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών αλλά και αυτούς που πιθανά θέλουν να μπουν σε αυτή την αγορά. Άρα δεν μας εκπλήσει ούτε η τροπολογία ούτε η μεθόδευση της τροπολογίας.